Βάσο, καλημέρα από την Αθήνα. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Ακριβώς. Και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου έχουμε τις ανακοινώσεις των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων. Καλημέρα σε όλους από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε Εύρω και πάμε να μιλήσουμε για την Ακρίτας, η οποία κατάφερε να βελτιώσει τα περιθώρια της λειτουργικής της κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς. Έχουμε μία μικρή μείωση 3,7% στον κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα 20,1 εκατομμύρια έναντι 20,9, λόγω κυρίως του μείωσης τιμών. Ο προσαρμοσμένος δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε σε 2,7 εκατομμύρια, παραμένοντας ουσιαστικά μετάβλητος από πέρυσι, με αυξημένο όμως περιθώριο, όπως είπαμε και πριν, στο 13,3%. Τα καθαρά αποτελέσματα 0,2 εκατομμύρια ευρώ έναντι 16,1, αλλά βέβαια αυτό το 16,1 οφειλόταν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, το διευκρινίζουμε αυτό. Και εγώ θα ήθελα να μείνω σε κάτι που επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας, η οποία ήδη το βλέπει, γιατί είμαστε ήδη στο δεύτερο μισό του 2024. Ότι οι αβέβαιες γεωπολιτικές εξελίξεις, συνδυασμό με την περιοριστική νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών και την αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, οδηγούν σε επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Νομίζω καλό είναι να ακούμε τα καμπανάκια από τις διοικήσεις των εταιριών, γιατί οι εταιρείες είναι οι πρώτες που λαμβάνουν τα μηνύματα από τις εξαγωγές και από το εξωτερικό, που όλοι λέμε ότι πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς, αλλά όταν το πρόβλημα είναι διεθνές, ναι, είναι σαφές, είναι οι πρώτες που το δέχονται και που το υφίστανται. Ναι. Ωραία. Ανακοίνωσαν επίσης και οι Ευρωσύμβουλοι, ναι, τα εξαμηνιαία τους αποτελέσματα. τα κέρδη 1,03 εκατομμύρια, η εταιρεία 1,05 όμιλος, με μικρή επίσης μείωση. Η εταιρεία επισημαίνει ότι έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες σχεδόν που θα της επιτρέψουν την πώληση μέρους ή και του συνόλου του κτίριου της. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο που έχουν οι Ευρωσύμβουλοι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, 3.406 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό θα γίνει για ενίσχυση της ρευστότητας. Έχει όμως ήδη καλή ρευστότητα η εταιρεία. Και νομίζω αξίζει να επισημανθεί ότι έχουμε σχεδόν τον τετραπλασιασμό του ανεκτέλεστου του υπολείπου, διότι η εταιρεία στο διάστημα αυτό υπέγραψε νέες συμβάσεις 8,75 εκατομμυρίων, αυξάνοντας το συνολικό ανεκτέλεστο της σε περίπου 12,3 εκατομμύρια και πέραν αυτών έχει κερδίσει την ανάθεση επιπλέον έργων αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Και όπως επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας, υπάρχει έντονη κινητικότητα πλέον στο κομμάτι των συμβούλων, ναι, γιατί τρέχουν μεγάλα έργα και η Ευρωσύμβουλη είναι μία από τις εταιρείες που ανέκαθεν όταν υπάρχει καλό κλίμα σε αυτό το τομέα πάντα αναλαμβάνει πολλά και μεγάλα έργα. Μάλιστα. Πάμε τώρα τουρισμό. Πάμε στον οδικό τουρισμό. Ακριβώς αυτό, ναι, που είπατε πριν και με τον εκλεκτό συνάδελφο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν από τον INSETE τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνουν πλέον και τον Αύγουστο. Έχουμε λοιπόν τελικά μία θετική εικόνα, έχουμε συν σε επίπεδο οκταμήνου για τον οδικό τουρισμό, μένω σε αυτόν γιατί στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε η πρωτεύουσα του οδικού τουρισμού, 14% αύξηση στο οκτάμηνο στον οδικό τουρισμό με 8,8 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις έναντι 7,7 εκατομμύριων πέρυσι, 1,1 εκατομμύριο πάνω αφήξεις δηλαδή, σημαντική εντυπωσιακή η άνοδος. Όμως, μιλήσαμε και με τους ξενοδόχους. Ποια είναι η πρωτεύουσα του οδικού τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά, είναι η Πιερία. Μιλήσαμε λοιπόν με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων. Εκεί γιατί βάζω, είναι έχει για κάμπινγκ. Έχει για κάμπινγκ, εκεί γιατί είναι η Πιερία. Έχει κάμπινγκ, αλλά μας είπε ότι ξεκάθαρα αυτή η αύξηση δεν αντικατοπτρίζεται στην κίνηση των ξενοδοχείων. Μάλιστα. Είναι το Airbnb. Έχουμε πολύ έντονο Airbnb. Στη Χαλκιδική πραγματικά υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που είναι πολύ δύσκολο να ακούσεις ελληνικά. Θα ακούσεις βουλγάρικα, θα ακούσεις σερβικά, θα ακούσεις ρουμάνικα. Χαρακτηριστικά το πολύχρονο. Έχουν πουλήσει πάρα πολλοί Έλληνες τα εξοχικά τους για να μην πληρώνουν έμφυα. Τα έχουν πάρει, ναι, κυρίως Βαλκάνοι. Ναι, ναι. Οι οποίοι βέβαια υπάρχει στη Χαλκιδική υπάρχει παράνομο Airbnb. Αυτό είναι σαφές, μας το λένε παράγοντες της αγοράς, μας το λένε άνθρωποι απλοί που ξεκολουθούν να έχουν τα εξοχικά τους. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένας τομέας που πρέπει να δοθεί έμφαση.
για να επικρατούν, αν μη τι άλλο, ισιόροι για όλους. Μάλιστα. Και πάμε να κλείσουμε με την Ryanair. Ryanair, τρία νέα δρομολόγια από Ελλάδα προς Σουηδία για το καλοκαίρι του 2025, ανακοίνωσε η Ryanair. Το ένα αφορά την Θεσσαλονίκη, το ένα αφορά την Κέρκυρα και το άλλο τη Ζάκυνθο. Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα με Γκέτεμπορκ και η Ζάκυνθο με Στοκχόλμη. Ναι. Με το καλό λοιπόν θα περιμένουμε του χρόνου το καλοκαίρι. Γιατί υπάρχει και μεγάλο ομογενειακό στοιχείο στη Σουηδία, έτσι. Είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων ομογενών. Εγώ πάντως, και των νέων ανθρώπων που πάνε να δουλέψουν εκεί, έτσι. Mm-hmm. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν πήγαινα ακόμη σχολείο, τώρα μιλάμε για δεκαετία του 80, υπήρχαν πάρα πολλοί, και θάσω επειδή έχουμε και συγγενείς και με ξενοδοχεία εκεί, υπήρχαν πάρα πολλοί Σκανδιναβοί στη Βόρεια Ελλάδα, τη δεκαετία του 80 τουλάχιστον και των αρχές 90. Μετά εξαφανίστηκαν, τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολλοί κυρίως Βαλκάνιους. Καλό είναι να επιστρέψουν και άλλες εθνικότητες. Μάλιστα. Βάσο, ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλή δουλειά σε όλους και θα έχουμε νέα από την Ίζωματ. Σήμερα υπάρχει δημοσιογραφική αποστολή στην Ίζωματ. Ανεβαίνουμε συνάδελφοι από Αθήνα και θα τους συναντήσουμε και Θεσσαλονικής και θα έχουμε νέα για την Ίζωματ. Ωραία. Καλά να περάσετε και καλό ρεπορτάζ. Ευχαριστώ θερμά. Βεβαίως. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Γεια σου, Βάσο.